Εμείς θα ξεκινήσουμε με το θέμα μας εδώ, που είναι η δημιουργία της βιομηχανίας αυτών των οργανικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα και η οποία είναι τόσο υποσχετική πλέον για τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Κατσικάς σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, είναι στη Σαουδική Αραβία, αλλά η Πρίσμα, έχουμε εκπρόσωπο από την Πρίσμα. Δύο εκπροσώπους, έτσι για να αντισταθμίσουν λοιπόν. Ναι, είμαι ο Κουρίς Σπάρης, μηχανικός ηλεκτρολόγος, και η κυρία Μενγκλή Κωνσταντίνα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια εισαγωγική παρουσίαση για να δούμε τι είναι αυτά τα οργανικά ηλεκτρονικά, τι γίνεται περίπου εδώ στην Ελλάδα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν από στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι πώς δημιουργείται αυτός ο κλάδος, ο βιομηχανικός, που θα μπορεί να κάνει την παραγωγή, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εδώ στον τόπο μας, που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίες, μπορεί να βοηθήσει οικονομικά τον τόπο μας. Και αυτό είναι το κυρίαρχο σημείο της αυτής της παρουσίασης σήμερα. Για να πω με τη σειρά λίγο, γιατί αναφέρθηκαν τα ονόματα, βλέπετε εσείς από κάτω. Αρχικά θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση εγώ και ο κύριος Καλίτσης θα ακολουθήσει για να δώσουμε και το πού βρισκόμαστε διεθνώς στην Ελλάδα, τι τεχνολογίες έχουμε και τι δραστηριότητες ξεκίνησαν, για να έρθουμε μετά στα μέλη τα οποία μπορούν να κάνουν πράξη αυτά εδώ και είναι οι άνθρωποι από την βιομηχανία, από την παραγωγή, να ξεκινήσουν αυτή την παραγωγή, να έρθουμε με τον κύριο Γρηγορίου από την Advent Technologies, τον κύριο Κοίδη από την Organic Electronic Technologies, τον κύριο Καλαϊτζή από την Evetam, Mirtech σήμερα, είναι η πρώην ΕΤΑΚΕΗ που ασχολείται με τον κλάδο της κλωστοφαντουργίας, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Καλαϊτζής, και βεβαίως από την Πρίσμα που μας είπατε ήδη την εισαγωγή. Παρουσιάσεις θα κάνουμε οι πέντε πρώτοι, και μετά θα μιλήσουμε λίγο τα παιδιά από την Πρίσμα να μας πούνε λίγα πράγματα πώς βλέπουν και αυτοί και από τη δική τους πλευρά και τι ενέργειες έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία συζήτηση και ερωτήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Να ξεκινήσω λοιπόν τη δική μου την εισήγηση. Ο τίτλος είναι ο τίτλος και της εκδήλωσης εδώ. Τα εισαγωγικά, τα περιεχόμενα. Θα πούμε τι είναι αυτά τα οργανικά και τυπωμένα ηλεκτρονικά, ποια είναι η αγορά και τι εφαρμογές ανοίγονται. Η έρευνα και η καινοτομία στην Ελλάδα, κυρίως θα μιλήσω όμως για το εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Κύρια δύο εργαστήρια στην Ελλάδα θα έλεγα ότι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και υπάρχουν και μικρότερες τρεις-τέσσερις ομάδες, είτε στην Αθήνα, είτε στο Ηράκλειο, είτε λίγο στα Γιάννενα. Για να πούμε μετά για τις διεθνείς εκδηλώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες. Δεν είναι απαραίτητο μόνο να έχει κανείς την τεχνογνωσία, την τεχνολογία κάπου. Θα πρέπει να αρχίσει να εδραιώνεται, δημιουργώντας ή φτιάχνοντας μια σειρά από εκδηλώσεις, αλλά και ενημέρωση για το κοινό και για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν πράξη τις τεχνολογίες, να τις φέρουν δηλαδή στην εφαρμογή, να τις φέρουν στην παραγωγή. Τις επιχειρηματικές δραστηριότητες θα περιγράψω σύντομα και θα ακούσουμε και μερικές από αυτές στη συνέχεια, και τη δικτύωση την οποία γίνεται εδώ στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να μπούμε γρήγορα στην παραγωγή και στις υπηρεσίες των οργανικών ηλεκτρονικών, και τέλος ποιες ευκαιρίες και ποιες δράσεις επίσης γίνονται και οι οποίες μπορούν να φέρουν αυτή την οικονομική και την αηφόρα ανάπτυξη την οποία θα θέλαμε. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο θέμα για να πούμε τι είναι αυτά τα οργανικά ηλεκτρονικά σε αντιδιαστολή πρώτα απ' όλα με τα υφιστάμενα. Τα συμβατικά, όπως λέμε πλέον, τα ηλεκτρονικά. Τα συμβατικά ηλεκτρονικά είναι αυτά τα ηλεκτρονικά ή αυτά τα ηλεκτρονικά. Είναι η τεχνολογία πυρητίου, λέμε. Και η οποία είχε και έχει πάρα πολλά θετικά. Μας βοήθησε τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια. Ξεκινήσαμε από την ηλεκτρονική, πήγαμε στην μικροηλεκτρονική και 5-6 χρόνια πριν, με την ολοκλήρωση που γίνεται τόσο πυκνή, έχουμε φτάσει στην νάνο ηλεκτρονική. Μας έχει δώσει τεράστιες ταχύτητες, 10 στην 9η φορές μεγαλύτερες από ό,τι είχαμε 40 χρόνια πριν. Συρρήκνωση, μικρά μεγέθη,
Βεβαίως υπάρχουν πολλά θετικά και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η τεχνολογία τα επόμενα 20-30 χρόνια να αντικατασταθεί εύκολα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο πολιτισμός μας ξόδευσε πάνω από 300 δισεκατομμύρια για να χτίσει αυτή την τεχνολογία. Επομένως, θα την κάνει χρήση μέχρι τότε που θα είναι απαραίτητη και θα τη χρειάζεται. Δεν μιλάει κανείς βέβαια να αντικατασταθεί σήμερα από μια άλλη καινούργια τεχνολογία την οποία μιλάμε. Έχει όμως μια σειρά από προβλήματα αυτή η τεχνολογία και τα προβλήματα κυρίως έρχονται, θα δούμε στη συνέχεια, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι με το χρόνο που περνάει, τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου αυξάνονται και δεν μπορεί η τεχνολογία αυτή από μόνη της να τα προσφέρει. Θα δούμε ποια είναι στη συνέχεια. Επίσης υπάρχουν μερικά άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μεγάλο κόστος. Έχουμε τις δυσκολίες για να γίνει η παραγωγή. Δεν είναι εύκαμπτα, για παράδειγμα, δεν είναι ανακυκλώσιμα. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία εμφανίζουν και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ σαν χώρα εμάς και άλλες αντίστοιχες χώρες είναι ότι για να κάνει κανείς μια επένδυση πάνω σε αυτή την τεχνολογία, σήμερα χρειάζονται μεταξύ των 2 με 10 δισεκατομμύρια και κάθε χρονιά που περνάει αυτό το ποσό αυξάνει προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 15 χρόνια όλη αυτή η τεχνολογία και η παραγωγή κυρίως, έχει φύγει από την Αμερική και την Ευρώπη. Δεν μιλάμε για Ελλάδα πλέον και για τέτοιες χώρες. Μιλάμε για την Αμερική και την Ευρώπη και έχει φύγει προς την Ανατολή. Ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια εντοπίζεται, γιατί εκεί υπάρχουν τα κεφάλαια, αυτά τα κεφάλαια, στην Κίνα. Επομένως, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ούτε η Ευρώπη η ίδια, αλλά ούτε και η Αμερική μπορεί πλέον να κάνει συστήματα, να κάνει τις μνήμες αυτών των κινητών ή των υπολογιστών. Αυτά θα γίνονται λοιπόν κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά λοιπόν βλέπουμε μια καινούρια σειρά τεχνολογιών να μας έρχεται, η οποία πάλι έχει να κάνει με την νανοτεχνολογία και η οποία μπορεί να παράγει, λέει, σε μεγάλες επιφάνειες. Μπορεί να είναι χαμηλού κόστους, μπορεί να είναι ευκολότερη η διαδικασία. Οι διαδικασίες που γίνονται στην νανοηλεκτρονική σήμερα για τα ηλεκτρονικά μας είναι περίπου 500 βημάτων. 500 βήματα, αυστηρά βήματα για να μπορέσει κανείς να πάρει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με πολύ υψηλή πυκνότητα, αλλά πολύ γρήγορο. Είναι και περιμένουμε να μας δώσουν πολύ φτηνά είδη καθημερινής χρήσης. Είναι εύκαμπτα, είναι πολύ, μας δίνουν την άνεση, μας δίνουν την δυνατότητα να τα μεταφέρουμε. Θα δούμε και άλλα προτερήματα. Είναι ανακυκλώσιμα, μπορούν να είναι πράσινα, δηλαδή πράσινη ενέργεια. Μπορεί όμως πάνω απ' όλα και αυτό το τελευταίο να παράγουν, να μας δώσουν εταιρείες, να μας δώσουν εφαρμογές, παραγωγή με μικρές επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες που ξεκινάνε από 1-2 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να πάνε μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάποιος σήμερα κάνει μια τέτοια επιχείρηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ κάπου στον κόσμο, αυτός θα είναι ο κυρίαρχος για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, να ορίσουμε. Ένα, λέει εδώ η διαφάνεια ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο, τόσο τα οργανικά ηλεκτρονικά ή τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, μια πολύ μεγάλη θετική επίδοση στην καθημερινή μας ζωή και ο λόγος είναι κάποια από αυτά τα οποία ανέφερα, κυρίως όμως γιατί αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε τα ηλεκτρονικά προσωπικά, να τα οπτικοποιούμε ή να οπτικοποιούμε την πληροφορία. Αρχίζουμε λοιπόν και μεταφέρουμε, πατάμε, touch screen κτλ. Μπορούμε να έχουμε την πράσινη ενέργεια, μπορούν να ολοκληρώνονται με τα υφιστάμενα κυκλώματα, τα chips που λέμε, την τεχνολογία του πυρητίου και βεβαίως μπορεί να ολοκληρώνουν και να έχουν την ευκαμψία, την οποία βλέπουμε, να έχουν την μεταφορά, να τα φοράμε μαζί μας, πάνω μας, μπορούν να είναι πολύ φθηνά και επομένως θα είναι μια κρίση. Οι έννοιες που μπήκαν πλέον στη ζωή μας είναι αυτές που αναφέρονται στα OLEDs, ξέρουμε τα Light Emitting Diodes, ξέρουμε τα LEDs, πέρασε αυτή η τεχνολογία, αλλά είναι η τεχνολογία των ανόργανων υλικών. Σήμερα αυτή η τεχνολογία είναι μπροστά. Κάνουμε τις τηλεοράσεις, λέει, από LED. Αυτό που μπήκε ήδη όμως είναι τα OLEDs. Είναι τα OLEDs για τα displays, για τις οθόνες. Τις iPhone ή τα Samsung, το Galaxy, ήδη έχουν αυτή την οθόνη και τα επόμενα χρόνια, τέλος αυτής της χρονιάς, την επόμενη χρονιά, η Σάνιο θα κυκλοφορήσει με τις μικρές τηλεοράσεις για να γίνονται μεγαλύτερες. Αλλά δεν είναι μόνο τα OLED που μας δίνουν οθόνες, μας δίνουν φως. Άρα έχουμε τα OLEDs για παραγωγή φωτός, θα δούμε κάποιο παράδειγμα στη συνέχεια. Έχουμε από την άλλη μεριά τα φωτοβολταϊκά,
αλλά μιλάμε για τα οργανικά. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν αναφέρεται για τα οργανικά, στα οργανικά υλικά με βάση τον άνθρακα. Μιλάμε για τα OPVs, τα οργανικά φωτοβολταϊκά. Μιλάμε για τα TFTs, ήδη οι τηλεοράσεις μας λέγαμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι thin film transistors. Τώρα μιλάμε για organic thin film transistors. Μιλάμε για τους βιοαισθητήρες, για τη βιοηλεκτρονική. Μιλάμε για τις μπαταρίες πλέον που θα είναι εκτυπωμένες, εκτυπώσιμες. Θα είναι οι thin film οργανικές μπαταρίες. Και βεβαίως μιλάμε αυτά, 4-5 σημαντικά που είπαμε, displays, light, φως, κυψελίδες, βιοαισθητήρες, μπαταρίες, να ολοκληρώνονται μαζί με άλλα είδη. Για παράδειγμα, με τα κλωστοϊφαντουργικά. Γι' αυτό η κλωστοϊφαντουργία έχει μεγάλο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μεγάλα προβλήματα που εμφανίστηκαν την τελευταία 10-15 χρόνια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο δίνουν λύσεις για εφαρμογές σε αυτόν τον κλάδο, εξειδικευμένες, έξυπνες, αλλά και άλλες λύσεις ολοκληρωμένες. Να πει κανείς για τα οργανικά ηλεκτρονικά, μία αγορά η οποία ανοίγεται και η οποία κάθε χρόνο ξεπερνιέται από τις προβλέψεις. Μία πρόβλεψη του 2011 λέει ότι το 2011 θα είχαμε περίπου 3 δισεκατομμύρια, να πάει στα 15 περίπου για το 2015, να φτάσει στα 60 το 2022. Οι προβλέψεις κάθε χρόνο πηγαίνουν και λίγο παραπάνω, θα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Κυρίως όμως αυτές οι προβλέψεις αναφέρονται στις 4 πρώτες εφαρμογές. Δεν αναφέρονται στα γενικά προϊόντα, τα οποία αυτά, όπου πολλές από αυτές τις εφαρμογές ενσωματώνονται, θα μας δώσουν πολλαπλές εφαρμογές και πολλαπλές αγορές. Να δούμε εδώ ένα βίντεο στη συνέχεια, το οποίο δείχνει παραστατικά πλέον μερικά από αυτά που είπα και κάποια από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Θα κρατήσει 4 λεπτά περίπου το βίντεο. Βεβαίως πρέπει να έχουμε αυτή την τεχνολογία, αυτές οι υποδομές. Εδώ θα μας κάνει μια σύγκριση τώρα για την κλασική την τεχνολογία, για που πάμε στο πυρίτιο. Άκαμπτα το πυρίτιο ή αυτή η τεχνολογία των ανόργανων υλικών, πώς αντικαθίσταται σταδιακά με τα φωτοβολταϊκά τα αντίστοιχα, τα εύκαμπτα, να περάσει στο φωτισμό, για παράδειγμα. 95% της ενέργειας της τεχνολογίας που έχουμε 150 χρόνια, 130 τώρα, φεύγει σε θερμότητα, απώλεια. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε απώλεια μόνο 10% περίπου. Τα touchscreen, η τεχνολογία αυτή που περνάει παντού, φεύγει το γυαλί, επομένως μπαίνει το πλαστικό, το υπόστρωμα, το εύκαμπτο. Ολόκληρες οθόνες, ο τείχος, το κτίριο. Θα δούμε ένα δεύτερο στη συνέχεια, το οποίο γυρίστηκε από ένα δίκτυο που συμμετέχουμε, λέγεται Κολαέ, και το οποίο, μάλλον Flexnet, και το οποίο μας δείχνει ποια είναι αυτή η διαφορά. Τι είναι αυτό τα οργανικά, είναι ο άνθρακας βασικά, σαν κατά βάση, και πώς μπορεί να μπει στη ζωή μου, πώς μπαίνει πλέον. Ένα εκτυπωμένο κύκλωμα. Light and thin as paper, cheap to produce and easy on natural resources. Thanks to the EU's FlexNet project, combined research efforts are underway to tap into the commercial potential. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία την ακριβή των ανόργανων υλικών. The screen of a modern smartphone, for example, is based on organic LEDs. Organic electronics use molecules based on carbon. That's where the name organic comes from. The molecules form larger structures called polymers. And these can conduct electricity. Αυτά είναι λοιπόν τα οργανικά υλικά, τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα ανόργανα που ξέραμε από πυρίτιο μέχρι τώρα. Can even be mixed in the same droplet. Circuits, solar cells, or even batteries can be printed using inkjet printers. Ένας απλός
Ninja Freedom λοιπόν μπορεί να εκτυπώσει ένα τέτοιο κύκλωμα. Μια συμβατική βιομηχανία εκτύπωσης μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. The benefits of organic electronics are obvious. They are cheap to produce, lightweight, flexible, and produce less waste. Organic electronics are perfect to enhance previously unused surfaces. Wall paint with special polymers could replace the heating in your living room. And organic solar cells could become a ubiquitous element of our energy supply. Σε οποιοδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη εφαρμογή, παραγωγή ενέργειας από αυτές τις επιφάνειες, τα μέσα μεταφοράς, sensors, ασθητήρες, οπουδήποτε, see and smell and are sensitive to touch. They can enhance everyday products and make them smarter. Research partners across Europe teamed up in the FlexNet project to raise awareness. Για να δούμε λίγο τις εφαρμογές, λέω, πώς θα ξεκινήσουμε αρχικά. Θα ξεκινήσουμε μάλλον από μικρά αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, τα οποία κουβαλάμε μαζί μας, μπορούν να μας φορτίσουν το τηλέφωνο, το κινητό, τον υπολογιστή. Και αργότερα, από το 2017 περίπου με 2018, περιμένουμε να μπαίνουν σε μεγάλες εφαρμογές, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στα σπίτια ή στα greenhouse που λέμε, στα θερμοκήπια. Ή να έχουμε ενεργειακές, όπως είδαμε το παράδειγμα με τα OLED για φωτισμό, εξοικονόμηση ενέργειας πλέον, η οποία όμως πέρα από την εξοικονόμηση της ενέργειας, γιατί θα έχουμε απόδοση γύρω στο 70-80% και πάνω, βλέπουμε αρχίζει και μπαίνει η έννοια της αισθητικής. Πηγές οι οποίες εκπέμπουν φως στο χρώμα και στην αίσθηση την οποία θέλουμε. Οι οθόνες λοιπόν, οι οποίες μπήκανε και μπαίνουν πλέον στην ραγδαία στη ζωή μας. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι το μέγεθος των επιφανειών, η ποιότητα, το κόστος ή στα τρόφιμα, όπως είδαμε, στην έξυπνη συσκευασία από ενδείκτες, αισθητήρες, στα textiles που είπαμε. Όλα αυτά ολοκληρώνονται, όλες οι έννοιες και βεβαίως η σχεδίαση, το design πλέον εδώ παίζει κυρίαρχο ρόλο, πώς θα ολοκληρωθούν. Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσες πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες χρειάζονται για να ενσωματωθούν σε αυτόν τον κλάδο ή στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα ή στα κρουαζερόπλια, σε μεγάλες επιφάνειες. Κάθε είδος το οποίο ήταν ηλεκτρονικό ή αισθητικό ή μέσα στα textiles, όπως είδαμε. Αλλά η έννοια εδώ της αισθητικής, της σχεδίασης, η οποία μας δίνεται με αυτά τα συστήματα που είδαμε προηγουμένως, καθώς επίσης και ο πλούτος, είναι αυτό το οποίο είναι το καινούριο. Το οποίο μας έρχεται. Εδώ βλέπουμε μία από τις προβλέψεις που είπαμε το 2011. Κάθε χρόνο αυτές οι προβλέψεις ανεβαίνουν. Ήδη για τη χρονιά που μας πέρασε, αυτό έφτασε περίπου τα 8,5 με 9 δισεκατομμύρια η αγορά. Προβλέπεται ότι γύρω στο 2025 με 2028 οι δύο τεχνολογίες του πυρητίου και η τεχνολογία αυτή εδώ να φτάσουν στο ίδιο ύψος αγοράς γύρω στα 300 δισεκατομμύρια σε βασικά προϊόντα. Να περάσει λίγο γρήγορα στο εργαστήριο, να πούμε ότι το νανοτεχνολογία στη Θεσσαλονίκη, το κυρίαρχο θέμα που ασχολείται είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά, γύρω στους 25 με 30 ανθρώπους νέοι, από διάφορες επιστήμες όμως, ασχολούνται με αυτά τα θέματα και δημιουργούν αυτές τις τεχνολογίες. Ο κύριος Καλλίτσης θα σας πει το αντίστοιχα που γίνεται από την πλευρά της Πάτρας. Εδώ έχουμε μερικά από τα προϊόντα σε μεγαλύτερες επιφάνειες, σε διατάξεις πλέον, τα οποία είδαμε τα τελευταία χρόνια από το εργαστήριο και τα οποία αναμένουν και ξεκινάνε για να πάνε προς την αγορά. Για να έχεις μια τεχνολογία πρέπει να υπάρχει συνέχεια και πρέπει να υποστηρίζεται από ερευνητικά έργα. Κάποια από τα μεγαλύτερα ερευνητικά έργα, όπως βλέπουμε εδώ, λέγεται το Rolemac, το οποίο κάνει το reinforce, λέει, της ενίσχυσης της δυναμικής που υπάρχει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Κεντρική Μακεδονία, καθώς με ένα πολύ μεγάλο έργο που τρέχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε μέχρι τώρα. 6 ελληνικοί φορείς συμμετέχουν, λέει εδώ, 3 εταιρείες και 3 πανεπιστήμια, για να παράγουν τις πιλωτικές γραμμές. Ξεκίνησε τον Γενάρη, θα τελειώσει το 2016. Άρα γίνονται οι πρώτες πιλωτικές γραμμές, είναι οι πρώτες που γίνονται στην Ευρώπη και στον κόσμο ίσως, για την παραγωγή και μάλιστα για τις δύο τεχνολογίες. Μία τεχνολογία σαν αυτή, την οποία είναι τα ανόργανα υλικά, και μία που είναι τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, απαιτεί αυτή την διάταξη. Πολλά ελληνικά που ξεκίνησαν, εδώ φαίνεται πλέον, εδώ και 4 χρόνια άρχισαν να εμπλέκονται οι ελληνικές εταιρείες με το έργο Nano Organic, με το έργο
e-fatronic, σημαίνει ότι θα μπουν πάνω στα κλωστοφαντουργικά, και με το έργο Green Light, το οποίο τώρα ξεκινάει. Πολλές ελληνικές εταιρείες μπήκαν λοιπόν μαζί με τα δύο ερευνητικά τα εργαστήρια για να δημιουργήσουν και να κάνουν εφαρμογές. Πριν 4 χρόνια ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα. Πέρα από αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες, τα εργαστήρια και ένας τόπος θα πρέπει να εγκαθιδρυθεί και διεθνώς, διοργανώνοντας για παράδειγμα συνέδρια. Αυτό ακριβώς έγινε. Φέτος διοργανώνουμε το 10ο συνέδριο, μάλλον πολυγεγονός, πάνω στην νανοτεχνολογία, τα οργανικά, ηλεκτρονικά και στην νανοιατρική, με σχολεία, με 1.000 περίπου κάθε χρόνο μας έρχονται από 55 χώρες, με πολλά workshop πάνω στην εμπορευματοποίηση των οργανικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα. Το τελευταίο έγινε εδώ στην Αθήνα τον Δεκέμβριο και το αμέσως επόμενο γίνεται σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, 26 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μπορείτε βέβαια και είστε προσκεκλημένοι να το παρακολουθήσετε, η είσοδος είναι ελεύθερη, για να δούμε το δικτύωση, μια τεράστια δικτύωση με 331 εργαστήρια από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Εδώ δείχνουμε μια εικόνα από την Ευρώπη, περίπου 50 Έλληνες ερευνητές, καθηγητές, διευθυντές αντίστοιχων τέτοιων εργαστηρίων από όλη την Ευρώπη, την Αμερική, έρχονται κάθε καλοκαίρι στα συνέδρια τα οποία είπαμε. Αλλά ήδη δημιουργήθηκαν οι πρώτες 3 εταιρείες. Θα ακούσετε από τον κύριο Κοίδη προηγουμένως για την Organic Electronic Technologies. Η Nanophytos και η Define από 2 Έλληνες από το εξωτερικό που ήρθαν εδώ για να δημιουργήσουν και κάναν τις εταιρείες τους μέσα σε ένα κλάστερ που θα δούμε στη συνέχεια που φτιάχτηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και γενικά στην Ελλάδα. Είναι το HOPI. Περιμένουμε την επόμενη φορά να είμαστε πιο τυχεροί για την χρηματοδότηση. 15 περίπου εταιρείες, οι οποίες πλέον 3-4 καινούργιες και 10 περίπου οι οποίες είναι καινούργιες υπάρχουν και μετατρέπονται σιγά σιγά, θα ακούσουμε μερικά παραδείγματα στη συνέχεια, με στόχο να καθίσουν γύρω από μια μεγάλη υποδομή, να κάνουν τα prototypes, να βγάλουν τα καινούργια αυτά προϊόντα, να δημιουργήσουν το προσωπικό και βεβαίως να είναι κάπως επιλεκτικά να καλέσουν κεφάλαια επενδυτικά για να αυξηθούν οι παραγωγοί. Πώς θέλουμε και πώς βλέπουμε αυτό το transition που έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται, η μετατροπή της συμβατικής βιομηχανίας, τη βλέπουμε εδώ για παράδειγμα των χημικών και των υλικών, να μετατρέπεται σύμφωνα με αυτά τα υλικά, τα νάνο και τα οργανικά υλικά, ή με την ηλεκτρονική βιομηχανία να μετατρέπεται στην καινούργια έξυπνη ή οργανικών ηλεκτρονικών βιομηχανία. Να βλέπουμε από εδώ τα φωτοβολταϊκά από την άλλη πλευρά, πώς να μετατρέπονται στα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά. Για το φωτισμό να αφήνουμε την τεχνολογία την παλιά που έχουμε με τις τεράστιες απώλειες και να πηγαίνουμε στα οργανικά OLED. Και βεβαίως θα συνεχίζουμε με την τεχνολογίες, με τις βιομηχανίες εκτύπωσης από το χαρτί, από τις εφημερίδες, θα πηγαίνουμε στις καινούργιες αυτές, θα γίνεται έξυπνη. Στη συσκευασία δείξαμε πολλά παραδείγματα, τεράστιος κλάδος για την Ελλάδα. Φανταστείτε σε όλα αυτά η σχεδίαση πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, είτε για τα textiles είτε για τα fashion και βεβαίως για την ιατρική, την βιοηλεκτρονική, για τις φαρμακευτικές βιομηχανίες. Εδώ σταματάω λοιπόν. Φαντάζομαι σας έδωσα ένα περίγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουν πιο εύκολα αφενός ο κύριος Καλίτσης να συμπληρώσει αυτή την εικόνα την πιο τεχνολογική και να μας δώσουν τα παραδείγματα οι υπόλοιποι από τις εταιρείες από το πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Καλίτση. Καλημέρα σας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λαδόπουλο και τον κύριο Λογοστήδη για αυτή την ευκαιρία. Θα προσπαθήσω στην πολύ σύντομη αυτή παρουσίαση να σας δώσω μια εικόνα. Γυρίζουμε εμείς στη διαφάνεια ή από εκεί. Ορίστε. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Okay. Η δικιά μου λοιπόν προσπάθεια είναι να σας πω μερικά πράγματα από αυτά που κάνουμε στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο εργαστήριο πολυμερών του Τμήματος Χημίας και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη υλικών για ενεργειακές εφαρμογές. Το γιατί μας ενδιαφέρει η ενέργεια υπόθηκε ήδη, αλλά τα πράγματα ίσως είναι πιο ενδιαφέροντα, πιο δραματικά αν θέλετε,
Αν δούμε το τι ενέργεια, τι ποσό ενέργειας χρειαζόμαστε, υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν οι κοινωνίες μας το 2050 για να μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο που έχουμε σήμερα στις δυτικές κοινωνίες και οι άλλες κοινωνίες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, να φτάσουν ανάλογα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε από τα συμβατικά καύσιμα, γιατί όσο και να έχουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Το δεύτερο που γίνεται στην περίπτωση αυτή που χρησιμοποιούμε τα συμβατικά καύσιμα είναι ότι χρησιμοποιούμε τις πηγές που η γη αποθήκευσε για εκατομμύρια χρόνια για να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε 100 χρόνια, σε πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αυτό που λέμε βιώσιμη. Δηλαδή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που υπάρχει στη γη, την αιωλική, την ηλιακή, οτιδήποτε άλλο, να την μετατρέψουμε σε ηλεκτρισμό. Να την χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμως το μεγάλο μέρος δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αποθήκευσης. Και η μπαταρία δεν είναι ο τρόπος που μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε φορείς ενέργειας, ένας τέτοιος είναι το υδρογόνο και σε αυτό θα επικεντρωθώ, οι οποίοι να παραχθούν εκεί που έχουμε πολλή ενέργεια, να μεταφερθούν εκεί που χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια, μετατρέποντας την χημική ενέργεια του υδρογόνου σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Αυτό είναι ένα ιδεατό σενάριο σε μια πόλη του μέλλοντος, όπου θα έχουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες σε συνδυασμό για να μπορούμε να έχουμε βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Η ιδέα της, μία από τις ιδέες που κουβεντιάζονται είναι αυτό που λέμε οικονομία του υδρογόνου. Εκείνο που θέλουμε εδώ είναι να πάρουμε την ενέργεια από όποιο τρόπο μπορούμε να την πάρουμε, όπου μπορούμε να την πάρουμε. Μπορεί να είναι ανανεώσιμη, μπορεί να είναι βιοκαύσιμα ή ακόμα και συμβατικά καύσιμα. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρόλυση για να παράγουμε το υδρογόνο. Εδώ κάνουμε μετατροπή των καυσίμων σε αυτό που λέμε αντίδραση μετατροπή του καυσίμου σε υδρογόνο. Και στη συνέχεια μεταφέρουμε το υδρογόνο εκεί που το χρειαζόμαστε και με την χρήση αυτής της συσκευής που λέγεται κυψελίδα καυσίμου. Είναι μια συσκευή που μετατρέπει τη χημική ενέργεια του υδρογόνου σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Αυτό λοιπόν είναι το μέσο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όπου έχουμε ανάγκη την ηλεκτρική ενέργεια. Οι δραστηριότητες του δικού μας εργαστηρίου όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα είναι από την μεριά της παραγωγής νέων υλικών, κυρίως πολυμερών και υβριδικών υλικών. Έτσι λοιπόν, ένας στόχος είναι να κάνουμε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κυψελίδες καυσίμου και θα δείτε ένα παράδειγμα εδώ. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη κατηγορία, μεγάλη κατηγορία είναι υλικά για οργανικά φωτοβολταϊκά, τα περιέγραψε ο κ. Λογοθετής πριν, και επίσης για μπαταρίες λιθίου, για thin film batteries, όπως είπε ο κ. Λογοθετής. Πάντα μιλάμε από τη μεριά των πολυμερών ή των υλικών, όπως σας είπα. Η ιδέα του, η βασική αρχή μιας κυψελίδας καυσίμου φαίνεται εδώ. Παίρνουμε το υδρογόνο, έρχεται σε έναν καταλήτη, μετατρέπεται σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια περνάνε μέσα από την πολυμερική μεμβράνη και έρχονται στην κάθοδο για να γίνουν νεράκι και να δώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν εκείνο που παίρνουμε είναι καταναλώνουμε υδρογόνο, παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια, παίρνουμε θερμότητα και νερό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια εξαιρετικά φιλική τεχνολογία. Το τι έχουμε κάνει εμείς αυτό, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, έχουμε σχεδιάσει και έχουμε συνθέσει καινούργια πολυμερικά υλικά, από τα οποία πήραμε μεμβράνες. Τις μεμβράνες αυτές τις χρησιμοποιούμε για να τις συνδυάσουμε με τα ηλεκτρόδια και παίρνουμε τελικά αυτό που λέμε μεμβράνη, συνδυασμός μεμβράνης ηλεκτροδίου, που είναι η καρδιά της κυψελίδας καυσίμου. Όλοι αυτοί, φυσικά αυτά τα συστήματα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι μόνο να το πω εγώ, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύουν την σταθερή λειτουργία τους. Εδώ βλέπετε λειτουργία για μερικές 4.000 ώρες εδώ, για 1.000 ώρες εκεί, σε διάφορα συστήματα. Άρα αφού αυτά έχουν αποδειχθεί, συγγνώμη κάτι λείπει εδώ, τέλος πάντων, εκείνο που ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι έχει ιδρυθεί η εταιρεία Advent. Αυτό έγινε με βάση τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημίας και στο Εργαστήριο Ηλεκτροκατάλυσης του Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής του Ινστιτούτου του ΙΤΕ στην Πάτρα. Έχει γίνει πάρα πολύ, για μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειά που στηρίχθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα και ελληνικά προγράμματα. Στη συνέχεια μπήκαν ιδιώτες επενδυτές και έτσι σήμερα είναι η Advent για την οποία θα πει περισσότερο ο κ. Γρηγορίου. Απλώς εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι ξεκινώντας από βασική έρευνα 10 χρόνια πριν, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα προϊόν το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία που εμείς έχουμε αναπτύξει εμείς σαν ομάδες, ενώ και η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι ότι τα συστήματα αυτά που παράγουν ενέργεια με βάση την τεχνολογία που είπαμε συνδυάστηκαν με συστήματα αναμόρφωσης φυσικού αερίου που παράγονται από την εταιρεία LVO, μια άλλη εταιρεία spin-off στο πάρκο της Πάτρας, από τον καθηγητή Βερίκιο. Και με την βοήθεια της φρικοκλάσης, το σύστημα αυτό, το πρωτότυπο που μπορεί να δώσει ηλεκτρική ενέργεια
από φυσικό αέριο σε απομακρυσμένες περιοχές, επιδείχθηκε στην Coca-Cola, στα κεντρικά της Coca-Cola το 2011. Τώρα, βέβαια, η παραγωγή του είναι πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από τη βασική έρευνα να φτάσουμε σε παραγωγή, αλλά από τη μεριά του εργαστηρίου υπάρχει πάντα μια τεχνολογική πρόκληση. Ποια είναι η πρόκληση που βλέπουμε στο επόμενο διάστημα? Όπως είπαμε, αν χρησιμοποιήσουμε το καύσιμο με τον αναμορφωτή, μπορούμε να κάνουμε υδρογόνο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει και η ψελίδα για να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Αν μπορούμε να συνδυάσουμε την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα, μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση στο 80%. Θα το συγκρίνεται με το 30% που βάλουμε με τις άλλες τεχνολογίες. Άρα έχουμε μια δραματική αύξηση της απόδοσης. Ένα περαιτέρω βήμα είναι ότι αν σαν καύσιμο χρησιμοποιήσουμε τη μεθανόλη, μπορούμε να συνδυάσουμε τη θερμοκρασία, την περιοχή αναμόρφωση, τη θερμοκρασία περιοχή αναμόρφωση τη μεθανόλη με τη λειτουργία τη κυψελίδα καυσίμου. Η μεθανόλη αναμορφώνεται στους 220 με 250 βαθμούς, η κυψελίδα καυσίμου δουλεύει σε 160 με 180. Άρα η πρόκληση για μας είναι να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία λειτουργία τη κυψελίδα, έτσι ώστε να κάνουμε ένα συνεπτυγμένο σύστημα που θα παίρνουμε μεθανόλη και θα βγάζουμε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι και το θέμα το οποίο δουλεύουμε στα εργαστήρια. Εδώ βλέπετε πώς σχεδιάζουμε τα συνδυασμένα αυτά συστήματα αναμόρφωσης μεθανόλης και κυψελίδας καυσίμου. Και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο είναι στο να ολοκληρωθεί τώρα. Εκείνο που μπορείτε να δείτε εδώ, για όσους μπορούν να διαβάσουν το διάγραμμα, είναι ότι μπορούμε να πάρουμε, χρησιμοποιώντας στους 200 βαθμούς ένα ενοποιημένο σύστημα αναμόρφωσης μεθανόλης και κυψελίδας καυσίμου, παίρνουμε μια απόδοση που είναι 125 μιλιβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό. 150 ήταν το όριο που θέλαμε για αυτό το πρόγραμμα. Να πω ότι οι καταλήτες έχουν αναπτυχθεί με τη συνεργασία του κυρίου Ιωαννίδη στο Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και ότι όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται σε αυτό το διάστημα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά από το Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. Και επίσης να τονίσω τη συνεργασία με την ομάδα του κυρίου Νεοφυτίδη που κάνει όλο το ηλεκτροχημικό τέστινγκ, την κατασκευή των κελιών. Πολύ γρήγορα, στα δύο άλλα θέματα, τα οργανικά φωτοβολταϊκά συστήματα από τον κύριο Ρογοστήρη, δεν χρειάζεται να σας πάρω το χρόνο. Υπάρχουν θέματα για να κάνουμε καλύτερα υλικά. Αυτό είναι το δικό μας ενδιαφέρον, να σχεδιάσουμε καλύτερα υλικά. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε αυτό που λέμε υβριδικά υλικά. Υλικά τα οποία αποτελούνται από νανοδομές άνθρακα, όπως είναι τα φουλαρένια ή οι νανοσωλήνες άνθρακα, συνδυασμένα με ημιαγώγημα πολυμερή. Πολυμερή που είναι, αντί να είναι ανόργανος ο ημιαγωγός, είναι οργανικός ο ημιαγωγός. Έτσι λοιπόν, έχουμε συνδυάσει μια σειρά από τέτοια προϊόντα. Υπάρχει ένα ελληνικό πατέντο το οποίο μόλις εκδόθηκε και συνεχίστηκε για ευρωπαϊκό πατέντο, μια που αυτά που προτείνουμε μπορούσαν να κατοχυρωθούν. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν συζητήσεις με εταιρείες για να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε και σε αυτή την περίπτωση σε προϊόν. Το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με τις μπαταρίες λιθίου. Εδώ η συνεργασία είναι με την Sunlight Systems Sunlight. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε καινούργιους πολυμερικούς ηλεκτρολίτες ή διαχωριστές, οι οποίοι εφαρμόζονται σε μπαταρίες λιθίου. Κάποιες δοκιμές βλέπετε εδώ, χωρίς να έχει μεγάλη σημασία να σας πάρω περισσότερο χρόνο. Η σταθερότητα της λειτουργίας φαίνεται εδώ σε κύκλους. Άρα λοιπόν, όπως σας είπα, η δουλειά αυτή γίνεται στην συνεργασία με τη Sunlight. Έτσι λοιπόν και εδώ έχουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο κατοχυρώνει τη δουλειά η οποία έχει αναπτυχθεί και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καινούργια κατηγορία μπαταριών. Όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Ζωγοθετήρης ανέφερε το Smartronics, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και στο οποίο συμμετέχουμε. Να τονίσω ότι υπάρχει πολύ καλή στήριξη από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ενός προγράμματος Αριστεία, όπως επίσης και τα προγράμματα συνεργασία μαζί με τον κ. Ζωγοθετήρη και με την System Sunlight. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον κόσμο ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, και ιδιαίτερα την κυρία Ντεϊμεντέ που είναι λέκτορα στο εργαστήριο, την κυρία Ανδρεοπούλου που ηγείται όλο το κομμάτι στα φωτοβολταϊκά, έναν άλλο αριθμό μεταδιδακτόρων ερευνητών και φυσικά μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι δουλεύουν και χάρη σε αυτούς μπορούμε να παρουσιάζουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Καλίτση. Κύριε Γρηγορίου, παρακαλώ και εσείς τώρα, σαν φυσική συνέχεια πλέον. Καλημέρα και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λογοθετήδη και τον κύριο Λαδόπουλο για το ότι φτιάξαν αυτή την μερίδα μαζί. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ένας χώρος ο οποίος δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό να παίρνει κάποια δημοσιότητα, γιατί στο τέλος της ημέρας νομίζω οι άνθρωποι ασχολούνται με πράγματα που καταλαβαίνουν και βλέπουν στην αρχή, περισσότεροι τουλάχιστον. Οπότε, ευχαριστούμε.
Τι θα ήθελα να μιλήσω. Λίγο να πω για την Advent. Η Advent είναι μια εταιρεία, η οποία είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Έχει φτιαχτεί και έχει αναφερθεί ήδη ο κύριος Καλίτσης στο πώς. Θα μιλήσω και εγώ πολύ λίγο. Αλλά ουσιαστικά να πω ότι κάνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της κυψελίδης καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας και στα πλαστικά φωτοβολταϊκά. Τελευταία είχαμε ένα χρηματοδοτικό γύρο το οποίο ηγήθηκε ένα αμερικάνικο venture capital, οπότε η εταιρεία πήγε τα κεντρικά της στην Αμερική, θα πάμε για την παραγωγή εκεί πέρα και εδώ στην Πάτρα θα κρατήσουμε το κομμάτι του R&D γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλες οι εταιρείες στο τέλος της ημέρας είναι το ανθρώπινο το δυναμικό, μάλλον όλοι οι οργανισμοί, όχι μόνο οι εταιρείες. Όπως είπαμε και πριν, αυτές οι τεχνολογίες δεν αναπτύσσονται μόνο στην Αμερική, στην Κίνα ή στην Ευρώπη, αλλά όλες οι αναπτυγμένες χώρες, για δύο λόγους, ένα ότι οικονομικά αναπτύσσονται και τα επόμενα 30 χρόνια θα αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό, σύν της άλλης ότι είναι και οι χώρες οι οποίες έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα από έλλειψη πραγματικού δικτύου. Κοινωνίες οι οποίες έχουν ενεργειακό δίκτυο, λίγο πολύ δεν χρειάζεται να λύσει ένα λυμένο πρόβλημα εύκολα. Αλλά εκεί πέρα πραγματικά οι αγορές υπάρχουν. Οπότε κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια να αναπτυχθούμε σε μέρη σαν την Ινδία, την Κίνα, την Νότια Κορέα, που και αυτοί βάζουν πάρα πολλά λεφτά σε αυτό το καινούριο θέμα. Οπότε θέλουμε να είμαστε και εμείς μέσα στα πράγματα για να μην χάσουμε τις εξελίξεις. Ο κύριος Καλίτσης αναφέρθηκε εδώ πέρα. Βασικά να πω και εγώ δύο πραγματάκια, ότι το κάναμε αυτό που λένε by the book, δηλαδή πράγματα που γίναν στο Πανεπιστήμιο και στο Ινστιτούτο. Και ουσιαστικά οι συνειδητές είμαστε εγώ, ο κύριος Καλίτσης και ο Στέλης Φτίδης. Φτάσαν σε ένα σημείο που αξίζαν τον κόπο να τα κοιτάξουν κάποιοι ιδιώτες επενδυτές. Καταφέραμε και τους πείσαμε σε εποχές δύσκολες. Εγώ νομίζω το fundraising στην Ελλάδα είναι απίστευτα δύσκολο, ούτως ή άλλως γιατί είναι ξένο μοντέλο. Δηλαδή το μοντέλο πιο ότι θα έχουμε μια πολυμετοχική σύνθεση και μια συνεργασία. Αυτό που είπε ο κύριος Καλίτσης δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν συνεργαστούν άνθρωποι με διαφορετικά skills και να έχουν διαφορετικούς ρόλους, οι επενδυτές να κάνουν και αυτό το κομμάτι τους, δηλαδή να στηρίξουν εταιρεία χρηματοδοτικά κτλ., δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Αυτά είναι πράγματα που είναι μοντέρνα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ελπίζω να φτιαχτεί η κρίσιμη μάζα και να υπάρχουν αρκετές τέτοιες προσπάθειες. Αλλά γενικά το μοντέλο το παλιό είναι κάποιος βάζει τα λεφτά και οι άλλοι δουλεύουν γι' αυτό. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε εδώ έχουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ο κύριος Λογοθετής μιλούσε για 30 χρόνια. Στην Ελλάδα 30 χρόνια ακούγεται πολύ μακρύ. Στην Ιαπωνία δεν ακούγεται καθόλου μακρύ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν 30 χρόνια. Οπότε εμείς προσπαθούμε να βρούμε ένα ευρύδιο τώρα. Δηλαδή, επειδή δεν πρόκειται να πείσουμε 30 χρόνια που ξέρουμε ότι θα είμαστε στην ζωή, όχι να πούμε ότι θα κάνουμε το συγκεκριμένο το χρονικό πράγμα. Πρέπει πρώτα να πείσουμε τους κρατικούς οργανισμούς ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να μας βοηθήσουν. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης επενδυτής, ο οποίος ας πούμε είναι 60 χρονών, να του πεις θα πληρώνεις για 30 χρόνια. Έτσι, είναι το πιο απλό πράγμα. Δεύτερον, στο ενδιάμεσο πρέπει και εμείς να δείχνουμε ότι αυτό δεν είναι καταπολέμηση ανεργίας, ας πούμε. Εντάξει, βάζεις τα λεφτά εκεί επειδή είπαμε ότι είναι, αυτά ξέρουμε εμείς και είπαμε να πληρώνεις για 30 χρόνια. Οπότε, ποιο είναι το μοντέλο για μας, ότι πρέπει να φύγεις έξω από εδώ, και αυτό κάναμε. Δηλαδή, πρέπει να φτάσεις σε ένα επίπεδο που οποίο αξίζει να είσαι και μετά να πας παραπέρα. Δηλαδή, σε μέρη τα οποία αυτά τα πράγματα καταλαβαίνουν. Η Αμερική είναι ένα τέτοιο μέρος. Η Ευρώπη έχει μια άλλη κουλτούρα. Νομίζω ο κύριος Λογοθετής και το group είναι πολύ έτσι επιτυχημένοι μέχρι στιγμής στην προσέλκυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ. Αυτό για μένα είναι ένα πράγμα που πρέπει να το πούμε και να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Έχει φέρει και στο χώρο μεγάλη δημοσιότητα, ας πούμε. Αλλά και από την πλευρά μας και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε το κομμάτι μας, δηλαδή να το τελειώσουμε και να μην είναι απλά το κάναμε και δεν κάναμε κάτι στο τέλος. Λοιπόν, τι έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Έχουμε φτιάξει κάποια εργαστήρια στην Πάτρα, τα οποία είμαστε περήφανοι, γιατί είναι, ας πούμε, της αλλοδαπής όταν έρχονται οι άνθρωποι και μας βλέπουν. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσει εκεί, γιατί αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και στα πανεπιστήμια και στα Ινστιτούτα. Φτάσαμε στο επόμενο βήμα, κάναμε πυροτική παραγωγή. Δηλαδή, επειδή όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι καινούργιες, πρέπει να πας βήμα-βήμα. Εντάξει. Και βήμα-βήμα σημαίνει πρέπει να πείθεις ότι αξίζει τον κόπο να σε πληρώσει να πας στο επόμενο. Και επειδή πάντα θα ανταγωνείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο όνομα, π.χ. δηλαδή εμείς σαν ομάδα στην Πάτρα, εγώ π.χ. μας πιστεύω, έτσι δεν είναι, γι' αυτό είμαστε και εδώ. 17 χρόνια στην Αμερική πιστεύω ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν έχουμε όνομα. Ας πούμε, λες Advent και την συγκρίνεις με μια εταιρεία η οποία έχει δισεκατομμύρια σε πωλήσεις. Βέβαια κάνει 60.000 διαφορετικά προϊόντα, δεν κάνει μόνο το δικό σου.
και θεωρούμε σαν, ας πούμε, στην Ελλάδα ότι αυτή είναι καλύτερη από εμάς. Αυτό σε ένα σημείο για να φύγει πρέπει να δείξει ότι έχει και 5 επιτυχίες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε εμείς ότι εμείς είμαστε καλύτεροι στο λόγο μας μόνο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τις δικές μας, τα δικά μας τα προϊόντα, τις δικές μας ανακαλύψεις, ας πούμε, τη δική μας την εφεύρεση, σε προϊόντα άλλων, οι οποίοι αυτοί μετά θα πείσουν. Γιατί στο τέλος εμείς δεν πουλάμε στο γενικό κοινό, πουλάμε σε τεχνικούς, πουλάμε σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Οπότε, αν δουν ότι το δικό σου είναι καλύτερο από το άλλο, δεν έχει λόγο να μην το πάρει. Πρέπει να είναι αρκετά καλύτερο, γιατί άμα είναι στο ίδιο, θα πάρει από τον άλλο. Οπότε αυτό είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και νομίζω ότι αυτό είναι όλη μας η προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Τώρα, αναφορικά μέσα στην εταιρεία έχουμε τον δόκτωρα Χρήστο Χόχο, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Έχει δουλέψει στο CNRS στο Στρασβούργο, μετά από ένα διδακτορικό που έκανε εμένα και τον κύριο Καλίτσι. Έχει πάει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου κτλ. Και θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι παρθενογέννηση, δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Γιατί μπορεί στο εργαστήριο, και όπως ο κύριος Παλούμπης και αυτός δούλευε στην Οβάρτη στο Λονδίνο, γιατί μπορεί να φτιάξει στο εργαστήριο ένα πράγμα το οποίο να είναι, ας πούμε, λευκό και να μην μυρίζει στα 5 γραμμάρια ή στο μισό μιλιγκράμμ, και μετά μπορεί να φτιάξει 10 κιλά, ενώ αναλυτικά να φαίνεται το ίδιο, να είναι μαύρο και να μυρίζει. Οπότε η τεχνολογία να το φτιάξει δεν είναι κατά ανάγκη, πατάμε ένα κουμπί και βγήκε. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν ώρα, είναι δραστηριότητες ζωής και αυτό σε έναν βαθμό πρέπει να το εκτιμήσουμε κι εμείς όλοι, ότι πρέπει να υπάρχει μια στήριξη στον κύκλο, στον κλάδο, στο κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι εύκολα μετά μπορεί να αντικαταστήσει κάποιον με κάποιον άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα να φτιάξουμε αυτό που λένε την κρίσιμη μάζα, όπως έχουν και σε όλα τα άλλα μέρη του εξωτερικού. Και δεν μπορούμε να τα έχουμε σε 500 διαφορετικά πράγματα, γιατί είμαστε και μικρή χώρα από άποψη ανθρώπων, με μηδενική εσωτερική αγορά. Παραδείγματος χάρη, η Advent είναι 100% εξαγωγική εταιρεία. Αυτές τις πωλήσεις που κάνει όλο στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ένας πελάτης, ας πούμε, εκτός ένα πανεπιστήμιο ή κάτι τέτοιο. Οπότε αυτά είναι τα μηνύματα που θα περάσω. Λίγο τώρα για τη συγκεκριμένη τεχνολογία που μιλάμε σήμερα. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά, είπε και ο κύριος λογοθετής αρκετά, είναι πολυστρωματικές ενώσεις. Εμείς ασχολούμαστε, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Δεν μπορείτε να το διαβάσετε. Αυτό το κόκκινο που λέει οι active layers, για την κόκκινη, ας πούμε, φλίδα. Και τι κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε υλικά, βασικά να τα κάνουμε scale up, όπως θα δείξω παραπέρα, και ένα άλλο να κάνουμε και το formulation, δηλαδή τη συνταγή, αν θες, που αυτό το πράγμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπάρχουσες πολυμερικές τεχνικές. Γιατί καλά μπορεί να φτιάξει ένα φοβερό υλικό, ας πούμε, το οποίο μπορεί να κάνει 17 φορές περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να κάνει και να μην μπορεί να το κάνει τίποτα, απλά να γράψει ένα paper. Αυτό είναι πρόοδος, είναι έρευνα, αλλά το άλλο το κομμάτι το δικό μας, το πιο τεχνολογικό, είναι να πάρεις ένα υλικό το οποίο να μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα τελικό προϊόν. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε σαν οποιοδήποτε κλάδο, και αυτό είναι ο ίδιος, δεν μπορεί να μην έχεις γύρω από μια εταιρεία, π.χ. που στην Ελλάδα, ας πούμε, φτιάχνεται στο τέλος τα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να κάνεις αυτό που λέγεται το supply chain. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις αυτοκίνητο βιομηχανία στον πύργο, ας πούμε, Ηλίας, και να φέρνεις, ξέρω εγώ, τις λάμπες από το Βλαδιβοστόκ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φανεί ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι σχετικά κοντά. Οπότε, αυτό πρέπει να φτιάξουμε, δηλαδή, το supply chain. Τώρα, λίγο συγκεκριμένα για τα δικά μας, αφού είπαμε ότι ασχολούμαστε με το active layer περισσότερο, που είναι το μαύρο, κοιτάξτε δύο νούμερα. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 40. Εμείς πρέπει να το πάμε στα 10 μέχρι το 15. Δεν είναι ανέφικτο και το προχωράμε. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν ώστε και η τεχνολογία να είναι ανταγωνιστική. Όπως είπαμε και πριν, μιλάμε τώρα για να. Πρέπει να εκτοπίσουμε τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια και θα υπάρχουν για άλλα πολλά χρόνια. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος θα σε πάρει για να σε βάλει μέσα, αν δεν είσαι πολύ καλύτερος. Το ίδιο καλός δυστυχώς δεν μετράει. Εντάξει. Οπότε εδώ δηλαδή, ξεκινάς με μειονέκτημα έδρας, ας πούμε. Εντάξει, πρέπει να κερδίσεις. Νομίζω αυτό την έβαλα αυτή διαφάνεια, αλλά νομίζω ότι την πάρω πίσω γιατί είναι αρκετά έτσι εξειδικευμένη και για περισσότερο επιστημονικό κοινό. Βασικά, θέλω να δείξω εδώ ότι σε έναν βαθμό, σαν ομάδα, ξέρουμε τι κάνουμε, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι τα θέματα και ξέρουμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να έχουν αυτά τα υλικά για να μπορέσουν να δουλέψουν. Ωραία, οπότε ποια είναι η γενική μας στόχοι, όπως είπα, να πάμε scalability, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε παγκόσμιες προσπάθειες και σε άποψη scale. Δηλαδή, τι εννοώ, έχεις έναν πελάτη που μπορεί να είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο. Ωραία. Αυτό μπορεί να έχει μια ανάγκη τόση.
Αλλά αν έρθει μια μεγάλη εταιρεία και πει ότι εγώ θέλω να συμβόλαιο μαζί σου, θα έχει ποινικές ρήτρες επάνω, θα έχει πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι εγώ θα δω αν θα μπορέσω να το φτιάξω. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να το φτιάξεις, την τιμή που μπορεί να το δώσεις, γιατί αλλιώς θα πληρώσεις μια πολύ μεγάλη τιμή. Ξανά και εδώ τι θέλω να πω, ότι δεν είναι μόνο για τα οργανικά φωτοβολταϊκά, αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία όλο γύρω από αυτό, τα οποία ουσιαστικά έχουν παρεμφερεί υλικά και εκεί καταλαβαίνουμε τι γίνεται και μπορούμε να προσφέρουμε και σε αυτό. Το άλλο το καλό είναι ότι μπορεί να έχεις διαφορετικά υλικά για διαφορετικές εφαρμογές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, ας πούμε, το ακριβό σου υλικό που πρέπει να πιάσει τη μεγάλη απόδοση να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη εφαρμογή, η οποία δεν έχει ούτε αυτές τις ανάγκες, ούτε έχει ακριβά τελικά προϊόντα κτλ. Εκεί πέρα μπορεί να πας με κάτι πιο απλό. Εντάξει. Απλά, γενικά, έχεις μια προσφορά διαφορετικών υλικών για διαφορετικές applications. Οπότε, κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχω λίγο χρόνο και θέλω να το τιμήσω, θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σταθεί σε τέτοια περιβάλλοντα αν δεν έχεις κάτι να προσφέρεις. Και όχι επειδή το λες εσύ, αλλά επειδή το λένε οι άλλοι, οι πελάτες σου και το επιστημονικό κοινό γύρω που καταλαβαίνει. Θεωρώ και εγώ ότι έχουμε καλή αγορά να είμαστε εδώ πέρα, γιατί βήμα-βήμα θα αναπτυχθεί. Τώρα, πόσο γρήγορα και πόσο απλά, αυτό θα. Δεν είμαστε μάντες, αλλά είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα έρχεται και δεν ξέρεις ποτέ πότε θα φύγει πάνω εκθετικά. Το γεγονός ότι είμαστε και στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι μεγάλη υπόθεση για μας, γιατί νομίζω παίρνουμε τα max και από τα δύο μέρη. Γιατί η Αμερική είναι ένα μέρος το οποίο έχει τελείως διαφορετική κουλτούρα. Πέρα από τις επιδοτήσεις, όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν στις τεχνολογίες, δηλαδή εδώ τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα μια αρνητική έκφραση. Ω, λέει, πήρες και ένα πρόγραμμα ή κάτι. Ανταγωνιζόμαστε στο εξωτερικό με ανθρώπους που ζουν μόνο από αυτά. Γιατί όταν πας και όλες οι μικρές χώρες οι οποίες έχουν κάνει κάτι, η Φιλανδία, το Ισραήλ κτλ., έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή αυτά τα πράγματα στην ανάπτυξη. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πέρα από ότι είναι ακριβά, δεύτερον ότι δεν ξέρεις πότε θα σου βγει. Και ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσεις, όπως είπαμε, ένα οικοσύστημα. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να φύγει κάποιος από την Advent, να πάει στη Madvent να δουλέψει, έτσι δεν είναι. Και μετά να πάρουμε και εμείς κάποιον. Δηλαδή δεν μπορούμε να τον φέρουμε τον άλλο κατά ανάγκη από την Ιαπωνία στην Πάτρα. Δηλαδή, δεν είναι απίθανο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, οπότε αυτό νομίζω χρειάζεται και σε αυτή τη φάση που ουσιαστικά υπάρχει και μεγάλη κρίση στη χώρα. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για αλλαγή. Δηλαδή, αν κάνουμε τα πράγματα που θα κάναμε 10 χρόνια πριν, μάλλον θα κάνουμε τίποτα. Οπότε, πράγματα που σαν αυτά μπορεί να ακούγονταν, τι λέμε τώρα. Τώρα βλέπεις ότι νομίζω οι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν. Λένε εντάξει, μπορεί να πρέπει να κάνουμε αυτά. Γιατί αλλιώς αυτά κάνουν και άλλοι. Αφού θέλουμε να γίνουμε σαν αυτούς, πρέπει να κάνουμε εμείς τα ίδια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τελειώνοντας και να μην μακρηγορώ, η όλη ιστορία είναι εμείς να μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή να είναι αυτά που είναι, και απλά, γιατί το cost structure, γιατί μετά στο τέλος όλα αυτά γίνονται αυτά που λένε στα αγγλικά commodity. Δηλαδή όταν αρχίζουν και φτιάχνουν 15 εταιρείες αυτό το υλικό, στο τέλος της ημέρας ο πελάτης αγοράζει το πιο φθηνό. Αν όλα τα άλλα είναι σωστά. Οπότε θεωρώ ότι από εδώ πάντα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Για ποικίλους λόγους. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ τον κύριο Κοΐδη να μας παρουσιάσει για την Organic Electronic Technologies. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λαδόπουλο και τον κύριο Λογοθετήδη για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε τις δράσεις της εταιρείας μας, η οποία είναι πολύ φρέσκια, θα έλεγα. Ιδρύθηκε μόλις τον Σεπτέμβριο του 2012. Ουσιαστικά πρόκειται για μια spin-out εταιρεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας. Απασχολεί αυτή τη στιγμή 5 άτομα. Ευελπιστούμε στο τέλος, σε περίπου ένα χρόνο, να διπλασιαστούν αυτά τα άτομα και να προσλάβουμε εξειδικευμένο προσωπικό που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και νέων προϊόντων αλλά και τις υπάρχουσες τεχνολογίες της εταιρείας. Να αναφέρω ότι είναι μέλος του HOPE, Hope Eye Cluster, που ανέφερε και ο κύριος Λογοθετήδης. Και βέβαια να πω ότι η εταιρεία ουσιαστικά επικεντρώνεται στην αξιοποίηση όλης αυτής της ερευνητικής δουλειάς που έγινε στο εργαστήριο τόσα χρόνια πάνω στα οργανικά ηλεκτρονικά. Ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές τις δυνατότητες και τις πολλές εφαρμογές που έχουν τα οργανικά ηλεκτρονικά. Απλά να επισημάνω το ποιοτικό έλεγχο, που επίσης χρειάζεται και είναι απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων και αποδοτικών προϊόντων,
σε πάρα πολλούς τομείς βέβαια, στην ενέργεια, στο φωτισμό, στη βιοηλεκτρονική. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, χρειαζόμαστε για την παραγωγή αυτών των διατάξεων, των οργανικών ηλεκτρονικών, χρειαζόμαστε διαδικασίες χαμηλού κόστους. Μια τέτοια διαδικασία είναι και η διεργασία roll-to-roll που λέμε. Φανταστείτε λοιπόν πώς εκτυπώνονται οι εφημερίδες και τα περιοδικά, με τον ίδιο τρόπο να εκτυπώνουμε εμείς και να παράγουμε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Εδώ στο σχεδιάγραμμα μπορούμε να δούμε την περίπτωση ενός οργανικού φωτοβολταϊκού, που σε μια συνεχή διαδικασία, μια και ο κύριος Γρηγορίου ανέφερε ότι πρόκειται για πολυστρωματικές διατάξεις, σε μια λοιπόν συνεχή διαδικασία να εκτυπώνουμε στη σειρά τα διαδικτικά στρώματα και στο τέλος να έχουμε έτοιμο το προϊόν. Βέβαια, αυτό είναι σχετικά δύσκολο, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά γι' αυτό παλεύουμε και αναπτύσσουμε την τεχνολογία μας. Εδώ είναι μια σχηματική αναπαράσταση μιας τυπικής διαδικασίας, roll-to-roll διαδικασίας. Έχουμε αρχικά ένα ρολό, το οποίο ξεδιπλώνεται, ας το πούμε, περνάει από διάφορους σταθμούς και στάδια εκτύπωσης, ξύρανσης κτλ. Και καταλήγει στο τέλος, μαζεύεται, οπότε ευελπιστούμε εμείς στο τέλος να έχουμε το τελικό προϊόν. Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές εκτύπωσης, όπως είναι η τεχνική γκραβούρ, χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτύπωση των εφημερίδων, παραδείγματος χάρη. Και βέβαια, να επισημάνω ότι ενδιάμεσα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενδιάμεσα θα πρέπει να αναπτύσσονται και συστήματα και τεχνολογίες ποιοτικού ελέγχου, ώστε το τελικό προϊόν και να μην έχει ατέλειες βέβαια, και να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τις ιδιότητες του, μια και τα στρώματα αυτά είναι λειτουργικά, οπότε εφόσον αλλάξει μία παράμετρος, μπορεί να αλλάξει όλες οι ιδιότητες της διάταξής μας. Αναφέρθηκε ο κύριος Λογοθήτης εκτενώς για τις δυνατότητες εξέλιξης και της αγοράς των οργανικών ηλεκτρονικών. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω, απλά να πω ότι περιλαμβάνουν πάρα πολλές υποκατηγορίες αγορών, από τα εύκαμπτα υποστρώματα μέχρι τεχνικές λέιζερ, παραδείγματος χάρη, για την εγχάραξη των διαφόρων στρωμάτων κτλ. Να περάσω συγκεκριμένα στην εταιρεία μας, η οποία επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών. Πρώτα απ' όλα είναι, το τόνισα αρκετά, είναι οι οπτικές μέθοδοι παρακολούθησης και ποιοτικού ελέγχου των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών. Είναι η τεχνολογία που αναπτύσσουμε για την ανάπτυξη οργανικών φωτοβολταϊκών, διότι για την ανάπτυξη των οργανικών φωτοβολταϊκών απαιτείται η βελτιστοποίηση πάρα πολλών παραμέτρων, που θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Και βέβαια, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε όσον αφορά τις διάφορες διαδικασίες παραγωγής διατάξεων, αλλά και χαρακτηρισμού. Η εταιρεία επικεντρώνεται βέβαια και στην ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, στους ανθρώπους της, στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ουσιαστικά φέρει και όλη την τεχνογνωσία, και βέβαια σε στρατηγικές συνεργασίες, θα αναφέρω στη συνέχεια, πολύ σημαντικές συνεργασίες που συνάπτουμε με εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της οπτικής τεχνικής, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα σύστημα roll-to-roll εκτύπωσης και να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν κίνησης του ρολού, έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κινηθεί σε όλες τις κατευθύνσεις, οπότε να σαρώνει όλο το υπόστρωμα και να μας δίνει feedback, δεδομένα, τόσο για την ποιότητα του ημενίου, όσο και για τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τα οπτικά χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη της διάταξης, που ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν και την ποιότητά του και τις ιδιότητες που θα θέλαμε εμείς να έχει για την καλύτερη απόδοση της διάταξης. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα, σχετικές πατέντες της εταιρείας πάνω στο αντικείμενο. Εδώ είναι απλά ένα παράδειγμα για να δείτε, για να σας ουσιαστικά να σας αναφέρω το γεγονός ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για πολυστρωματικές δομές, ιδιαίτερα πολύπλοκες, επισημάνω ότι ουσιαστικά με τις συγκεκριμένες τεχνικές μπορούμε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα πολυστρωματικών πλέον δομών. Παραδείγματος χάρη, εδώ είναι ένα διάγραμμα που δείχνει την εξέλιξη του πάχου σε κατά μήκος εκτύπωση του ρολού. Μπορούμε να έχουμε την εξέλιξη του πάχου, παραδείγματος χάρη, των οπτικών ιδιοτήτων, έτσι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο
πακέτο ποιοτικού ελέγχου των, των συστημάτων που κατασκευάζουμε. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην περίπτωση ενσωμάτωσης τέτοιων συστημάτων σε θαλάμους κενού. Ανέφερε και ο κύριος Λογοθετήρης, πέρα από τις τεχνικές εκτύπωσης υπάρχουν και θάλαμοι κενού, ουσιαστικά που αναπτύσσουμε λεπτά ημένα και βέβαια κατασκευάζουμε και οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Μια άλλη τεχνολογία που αναπτύσσουμε στην εταιρεία είναι η τεχνολογία λέιζερ. Τα λέιζερ είναι πολύ σημαντικά εργαλεία, δεδομένου ότι οι διατάξεις των οργανικών ηλεκτρονικών, όπως είναι τα οργανικά φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, απαιτούν συγκεκριμένο patterning, ας το πω, δηλαδή σχεδιασμό το πώς θα στηθεί το ένα στρώμα πάνω στο άλλο, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή και αποδοτική, την καλύτερη δυνατή απόδοση των διατάξεων μας. Εδώ, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να δούμε την ποιοτική και καλή εχάραξη ενός στρώματος του οργανικού φωτοβολταϊκού, σε αντίθεση με την περίπτωση εδώ που βλέπετε ότι περιφερειακά, ας το πούμε, έχουμε κάποια καψίματα του υλικού κτλ. Θα σας δείξω δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό η βελτιστοποίηση όλων των διεργασιών κατασκευής και παραγωγής των οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων και συγκεκριμένη περίπτωση των οργανικών φωτοβολταϊκών. Μια άλλη κατηγορία στην οποία επικεντρώνεται ιδιαίτερα είναι η ανάπτυξη ουσιαστικά της τεχνολογίας παραγωγής πλέον οργανικών φωτοβολταϊκών. Επεσήμανα και στην αρχή ότι για την κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών απαιτείται βελτιστοποίηση πάρα πολλών παραμέτρων. Μερικές από αυτές, παραδείγματος χάρη, είναι οι ιδιότητες, το ανέφερε και ο κ. Γρηγορίου, ιδιότητες των διαλυμάτων που χρησιμοποιούμε για την εκτύπωση αυτών των υλικών. Η βελτιστοποίηση απαιτεί επίσης κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις συνθήκες ξύρανσης, διότι να αλλάξει μία παράμετρος ή λίγο η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει τελείως, παραδείγματος χάρη, τη μορφολογία του φωτοενεργού στρώματος, δηλαδή του πυρήνα, παραδείγματος χάρη, του φωτοβολταϊκού, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ χαμηλότερη απόδοση. Και βέβαια, εκεί που επικεντρωνόμαστε είναι στην μορφολογία. Εδώ είναι η μορφολογία 2, πώς περνάμε από την κακή, ας το πω, μορφολογία στην καλή μορφολογία. Και βέβαια, μέσω της βελτιστοποίησης μπορούμε να δούμε κάποιες χαρακτηριστικές εξειδικευμένες ηλεκτρικές μετρήσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση του φωτοβολταϊκού μας. Στο πλαίσιο λοιπόν ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων της εταιρείας, συνάπτουμε μνημόνια, αν και η λέξη δεν είναι πολύ έτσι ωραία, συνεργασία, ας το πούμε, με εταιρείες του χώρου, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες βέβαια και θα τις χαρακτήριζα κολοσσούς στο τομέα τόσο των οργανικών ηλεκτρονικών όσο και σε άλλους παραδοσιακούς τομείς, όπως είναι η εταιρεία Coatema, η οποία ουσιαστικά αναπτύσσει τα roll-to-roll συστήματα αυτά για την κατασκευή από την κλωστοϊφαντουργία μέχρι και τα οργανικά ηλεκτρονικά, όπως επίσης και εταιρείες Axtron και Horiba, οι οποίες η MEN Axtron κατασκευάζει συστήματα κυρίως κενού, ας το πω έτσι, και Horiba κατασκευάζει τα οπτικά συστήματα, τα οποία και ουσιαστικά εμείς χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη των διατάξεων και την καλύτερη παρακολούθηση των συστημάτων μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανάπτυξης της τεχνολογικής βάσης της εταιρείας, συμμετέχουμε σε πλήθος προγραμμάτων. Δύο από αυτά είναι πολύ σημαντικά προγράμματα, τα αναφέρθηκε ο κύριος Λογοθετής και ο κύριος Καλίτης σε αυτά. Είναι το Smartonics, στο οποίο τρέχει βέβαια ενεργό ρόλο πάνω στο roll-to-roll process, που λέμε στις διεργασίες για την ανάπτυξη των οργανικών φωτοβολταϊκών και την γενικότερη αξιολόγηση των διεργασιών που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη των οργανικών ηλεκτρονικών. Και το Gladiator, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επίσης οργανικών ηλεκτρονικών, με βάση αυτή τη φορά το γραφένιο. Ένα πολύ sick υλικό, το οποίο έτσι τελευταία είναι πολύ διαδεδομένο, λόγω και του Nobel. Και βέβαια έχει τρομερές δυνατότητες και χρήσης και δημιουργίας ιδιαίτερα αποδοτικών διατάξεων. Συμπερασματικά, λοιπόν, να πω ότι η ΟΕΤ ξεκίνησε πρόσφατα τη δραστηριότητά της. Κατέχει σημαντική τεχνογνωσία και πνευματικά δικαιώματα, τόσο στο inline metrology, για το ποιοτικό έλεγχο που ανέφερα και πριν, όσο και ουσιαστικά στον τρόπο κατασκευής
μεγάλης κλίμακας, σε μεγάλη κλίμακα οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως είναι τα οργανικά φωτοβολταϊκά, και στο πλαίσιο βέβαια συνεργασιών με εταιρείες μεγάλες του κλάδου των οργανικών ηλεκτρονικών, εισέρχεται στην αγορά των οργανικών ηλεκτρονικών. Ανέφερε και ο λογοθετής, είναι ιδιαίτερα οι εκτιμήσεις είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα διευρυνθεί σημαντικά και βέβαια οι εφαρμογές είναι τεράστιες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Κοΐδη. Και θα περάσουμε την τελευταία παρουσίαση που γίνεται με τον κύριο Καλατζή τον Ανδρέα, βοηθό Γενικό Διευθυντή από την κλαδική εταιρεία. Κύριε Καλατζή, λέγεστε τώρα, όλη κλαδική. Θα τα πούμε τώρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτή. Προβληματίστηκα στο πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας τι θα μπορούσα να πω για πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία, έχοντας υπόψη ότι θα μας ακούνε νέοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν και τη σταδιοδρομία και ενδεχομένως και διεξόδους στο επιχειρήν. Εγώ έχω κάνει χημικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχω κάνει ένα MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτά τα δύο πράγματα με βοήθησαν πάρα πολύ και για να επιβιώσω και για να έχω μια επαγγελματική πορεία. Θέλω να πω λοιπόν το πρώτο που έτσι να μεταφέρω ότι είναι δύο ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, όπως και για το Αριστοτέλειο και για τις Πάτρας, που η χώρα μας διαθέτει ακόμα και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, πανεπιστήμια που παρά τις δυσκολίες μπορούν να βγάλουν ανθρώπους που να σταθούν επαγγελματικά επάξια παγκοσμίως. Αυτό το λέω γιατί έχω και ένα γιο 24 χρονών, ο οποίος έχει τελειώσει το ΤΕΙ πληροφορική στον Πειραιά και πριν προλάβει να τελειώσει, βέβαια ήταν καλός, έτσι. Δούλεψε για την Ericsson, δούλεψε για μια εταιρεία η οποία έχει εγκαταστάσει στην Αμερική, στην Ασία, στη Βρετανία. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα βγάζει ανθρώπους, αρκεί να το θέλουν και οι άνθρωποι και τα πανεπιστήμια. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα το κάνω αυτό. Θα σας δείξω τρία slides για την εταιρεία μου, τρία slides για αυτό που λέμε βιομηχανία κλωστοϊφαντουργίας, τρία slides για αυτό που λέμε smart textiles και έξι slides για αυτό που προσπαθούμε να μεταδώσουμε σήμερα, τα οργανικά ηλεκτρονικά στην κλωστοϊφαντουργία. Η εταιρεία μου προήρθε από μια πρόσφατη συγχώνευση τριών κλαδικών εταιριών, οι οποίες λειτουργούσαν υπό τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την ΕΒΕΤΑΜ στο χώρο των μετάλλων, την ΕΚΕΠΗ στο χώρο των αδρανών, των κεραμικών και των πυρημάχων και την ΕΤΑΚΕΗ από όπου προέρχομαι στο χώρο της κλωστοϊφαντουργίας, της ένδυσης και των ινών. Πρόσφατα απορροφήθηκε στην εταιρεία μας και ο κλάδος εργαστηρίων και επιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Όλο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, έτσι. Και είναι μια πρόκληση τώρα να δέσουμε και να μην κόψει αυτή η μαγιονέζα, γιατί αν δεν δέσει θα κόψει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να σας πω ότι τα στατιστικά για τις συγχωνεύσεις δεν είναι καλά. Στα business schools μας μάθανε ότι το 70% αποτυγχάνει. Άρα λοιπόν είναι μια πρόκληση τώρα για μας. Νομικά έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αλλά λειτουργικά, οργανολειτουργικά και επιχειρησιακά είναι ένα στοίχημα. Τι κάνουμε? Έχουμε εργαστήρια πιστοποίησης, εργαστηριακού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων, συστημάτων, εργαστηριακές δοκιμές, αναλύσεις, πιλωτική παραγωγή σε μικρή κλίμακα. Ασχολούμαστε εδώ που μας ενδιαφέρει σήμερα, στην εφαρμοσμένη και τη βιομηχανική έρευνα.
έχουμε το δύσκολο και ένα ρόλο ο οποίος αποφεύγεται, να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά την έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας που γίνονται στα πανεπιστήμια με τη βιομηχανία. Πρέπει να πω ότι αυτός ο χώρος στην Ελλάδα δεν υπηρετείται επαρκώς. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το πάντρεμα αυτό. Τολμώ να πω ότι οι δύο αυτοί χώροι εξακολουθούν να είναι μακριά, όχι όσο κοντά θα χρειαζόταν σήμερα. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα για να μην υπάρχει άλλη επιλογή. Λοιπόν, πού εξειδικευόμαστε? Σε μεταλλικά υλικά, δομικά, κεραμικά, πυρήμαχα, ίνες, οργανικά και εύκαμπτα, που είναι αυτό το οποίο θα εστιάσουμε. Έχουμε μια πολύ καλή τεχνογνωσία και αποτελέσματα στην αδρανοποίηση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και τοξικών, τα οποία πληρώνονται χιλιάδες ευρώ τον τόνο για να τα εξάγουμε στη Γερμανία. Και έχουμε και μια πολύ καλή τεχνολογία στις επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού. Τώρα τα κλωστοϊφαντουργικά, όταν μιλάμε για κλωστοϊφαντουργία, μπορεί να ξεκινήσει κανείς από δραστηριότητες όπως ήταν η χειρονακτική συλλογή του Βαμβακιού, τους αργαλιούς που βλέπετε στα μουσεία λαϊκής τέχνης, και μπορούν να φτάσουμε σήμερα σε προϊόντα μόδας, σε μέσα ατομικής προστασίας, όπως είναι μια εικόνα από μια στολή πυροσβέστη, και σε άλλα πιο έξυπνα και φαντασμαγορικά προϊόντα. Τι είναι αυτή η κλωστοϊφαντουργία? Δεν είναι κάτι απλό, όπως έχει εκφυλιστεί και επικοινωνιακά να μεταδίδεται στην Ελλάδα ότι είναι ένα μπλουζάκι, ας πούμε. Ξεκινάμε από την παραγωγή ινών, που πίσω της κρύβει, πέρα από την παραγωγή του βαμβακιού, και μια χημική βιομηχανία. Τα νήματα, τα υφάσματα, το φινίρισμα των υφασμάτων, όπου εδώ έχει πάρα πολύ χημεία, και βιοτεχνολογία με ένζυμα, και νανοτεχνολογία με νανοϊλικά. Στη συνέχεια έχουμε τα προϊόντα τα οποία είναι στον χώρο της ένδυσης, στον χώρο των προϊόντων οικιακού εξοπλισμού, και ένας χώρος ο οποίος ξεκίνησε τα τελευταία 20 χρόνια, των τεχνικών κλωστοϊφαντουργικών, όπου τα κλωστοϊφαντουργικά πάνε και εφαρμόζονται σε άλλα industries και αντικαθιστούν παραδοσιακά υλικά. Είτε στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραδείγματος χάρη το textile material το οποίο χρησιμοποιείται πλέον στα αυτοκίνητα είναι πάνω από 10 φορές περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, τα κάνει πιο ελαφρά και δίνει καινούργιες ιδιότητες. Είτε στην οδοποιία, βάζεις από κάτω γεωϊφάσματα, στον αγροτικό τομέα, ομοίως κάτω από το χώμα που φυτεύεις βάζεις υφάσματα που έχουν ειδικές ιδιότητες και να συγκρατούν τα θρεπτικά υλικά και την υγρασία. Στις κατασκευές, στη βιομηχανία υγείας και στη θεραπεία έχουμε ακόμα ιστούς οι οποίοι δημιουργούνται, τα medical textiles, και αντικαθιστούν άλλα αδρανή παραδοσιακά υλικά και μπαίνουν μέσα στον οργανισμό κλπ. Είναι βέβαια όλη αυτή η ιστορία των logistics. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το textile ακουμπάει και μπορεί να απορροφήσει ανθρώπους από όποιαν προέρχονται από πλευράς background επιστημονικού και γνωστικού. Έτσι, αρκεί να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία και μια επιπλέον γνώση, η οποία μπορεί να βρει διεξόδους εφαρμογής. Αυτό μπορεί να γίνει και με τα οργανικά ηλεκτρονικά. Εδώ λοιπόν σπέβδω να πω ότι τα σύγχρονα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, είναι πυρανθεκτικά, μπορεί να είναι αδιάβροχα, με ειδικές επεξεργασίες. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε μια γραβάτα ή σε ένα πουκάμισο ένα laser treatment, και όταν πηγαίνει πάνω η λαδιά, όταν τρως, να γίνεται στρογγυλή και να μην απορροφάται, να μην λερώνεται, έτσι. Έχουμε διάφορες ιδιότητες. Υψηλής ευκρίνειας, τα βλέπετε αυτά στους δρόμους, αναπνεύσιμα, ένα παραδοσιακό αδιάβροχο ρούχο σε έκανε να υδρώνεις, γιατί
είχε την ιδιότητα της αδιαβροχίας, ταυτοχρόνως όμως δεν είχε την ιδιότητα της αναπνευστημότητας. Δεν μπορούσαν να φύγουν οι υδρατμοί. Και υπήρχε πρόβλημα. Έχουμε τώρα διαπνεόμενες μεμβράνες, κυρίως από πολυτέτραφλωροεθυλένιο, αυτό το τεφλόν, έτσι, το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε ένα ύφασμα, και έχουμε ένα διαπνεόμενο διστρωματικό ή τριστρωματικό ύφασμα, το οποίο είναι ελαφρύ και ενώ είναι αδιάβροχο, ταυτόχρονα είναι και αναπνεύσιμο. Και αυτό που λέμε smart, που θα δούμε τι σημαίνει. Τι σημαίνει λοιπόν το έξυπνο? Το έξυπνο είναι εκείνο το υλικό ή εκείνη η δομή η οποία αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε ερεθίσματα από τον περιβάλλον. Έτσι. Τα ερεθίσματα αυτά μπορούν να είναι μηχανικά, μπορούν να είναι θερμικά, χημικά, ηλεκτρικά, μαγνητικά κλπ. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν προϊόντα μόδας, προϊόντα για χρήση στην ιατρική και την νοσηλεία, προϊόντα για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, και έχουμε διαρκώς νέες εφαρμογές. Αυτή είναι αγαπημένη φωτογραφία, την έχουμε δείξει αρκετές φορές με την κυρία με αυτό το LED στη μπλούζα. Έχουμε εμπορικά προϊόντα, σαν και αυτά που σας δείχνω, να μην μείνουμε πολύ εδώ. Τώρα, υπάρχουν τρεις ουσιαστικά κατηγορίες αυτών που λέμε smart textiles. Εκείνα στα οποία συμβατικές ηλεκτρονικές διατάξεις εφαρμόζονται πάνω σε κλειστοϊφαντουργικά υποστρώματα. Δηλαδή, παίρνεις, ας πούμε, ένα δίκτυο, αισθητήρες, καλώδια, πράγματα και τα εφαρμόζεις πάνω. Έτσι. Αυτά είναι τα πιο πρωτόγωνα. Μια δεύτερη κατηγορία είναι δομές όπου λειτουργικές ίνες, αγώγιμες ή οπτικές ίνες, συνδυάζονται με τις συμβατικές ίνες και τα νήματα για να κατασκευαστεί το ύφασμα. Και έχουμε και υβριδικές δομές όπου τα ηλεκτρονικά στοιχεία ενσωματώνονται στο κλειστοϊφαντουργικό προϊόν. Εδώ είναι και οι προκλήσεις. Έτσι. Γιατί τώρα να μπλέξουμε με αυτή τη φασαρία με τα οργανικά ηλεκτρονικά και να μην κάτσουμε στις συμβατικές ίνες? Διότι τα οργανικά ηλεκτρονικά είναι πιο ελαφρά, είναι πιο εύκαμπτα και όπως πάνε θα γίνουν και πιο φθηνά για τις ιδιότητες τις οποίες υπόσχονται. Έτσι. Η ευκαμψία για το κλειστοϊφαντουργικό είναι το α και το ω. Έτσι. Όλα τα ρούχα αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο έχουν είναι ότι είναι εύκαμπτα. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο χαρακτηριστικό που καθιστά τις εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών κατάλληλα κατάλληλες εφαρμογές για τα κλειστοϊφαντουργικά προϊόντα. Ποια είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Ο χρόνος ζωής και κυρίως το ότι είναι ευάλωτα στις περιβαλλοντικές συνθήκες σε σχέση με τα ανόργανα. Έτσι. Αυτά τα είπανε, δεν θα μείνω άλλο. Να προχωρήσω και να δείξω τρία προϊόντα τα οποία είναι όρημα και μπορεί να τα βρει κανείς και στην αγορά. Η τσάντα αυτή την έχει ο κύριος εκεί, μπορούμε να μας τη δείξει αν θέλει. Έχει και άλλα ο κύριος, έτσι. Έχουμε επίσης ένα ρούχο προστασίας ή το οποίο αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να το φοράει ένας ο οποίος επιχειρεί σε διασώστης και ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει στο ύπαιθρο για πολύ καιρό. Αυτός μπορεί να κερδίσει την αυτονομία του. Δεν είναι gadget δηλαδή, απλώς για να φορτίζουμε το κινητό. Εντάξει, το κινητό το φορτίζουμε και στο αυτοκίνητο και παντού. Οι πρώτες εφαρμογές δηλαδή δεν είναι για προϊόντα τύπου gadget, αλλά είναι για προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε ειδικές χρήσεις, για διασώστες, και υπάρχουν έργα τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν και εστιάζουν σε αυτές τις εφαρμογές. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια και την παράμετρο μόδα. Δεν μπορείς στο κλειστοϊφαντουργικό και στο ρούχο να αφήσεις την παράμετρο αυτή απ' έξω, όπου εκεί ζωντανεύει το υλικό. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανοίγει αγορές. Διαφοροποιεί το προϊόν στην αγορά, το κάνει ελκυστικό. Έτσι. Τώρα, επειδή λέμε τώρα για την επιχειρηματικότητα ή την σταδιοδρομία, ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δυστυχώς η εμπειρία είναι ότι οι εταιρείες δύσκολα αλλάζουν. Μια παραδοσιακή δηλαδή βιομηχανία στον χώρο αυτών
δύσκολα θα αλλάξει. Έτσι. Γι' αυτό ίσως ο δρόμος είναι μέσα από άλλες εταιρείες, όπως οι δύο που παρουσιάστηκαν, οι οποίες αφού έχουν να επιδείξουν κάτι σε ένα βαθμό ετοιμότητος, μπορεί μετά να απευθυνθούν και σε μια μεγάλη παραδοσιακή βιομηχανία ως χρήστη αυτής της τεχνολογίας και αυτής της εφαρμογής. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάμε και εγώ που έμπλεξα με αυτή την τεχνολογία τυφλά. Έχω όμως ένα μότο, το οποίο δικαιολογεί και την παρουσία μου εδώ πέρα, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι ειδικός, το οποίο είναι και ο επίλογός μου, έτσι. Λέει λοιπόν αυτός του οποίου έχουμε διαβάσει και το μικρό πρίγκιπα οι περισσότεροι, ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις ένα πλοίο, μη συγκεντρώσεις άνδρες για να πάνε να μαζέψουν ξύλα, να ετοιμάσουν εργαλεία, να μοιράσουν καθήκοντα. Δίδαξε πρώτα στους ανθρώπους την νοσταλγία για την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αυτός ο χώρος των οργανικών ηλεκτρονικών έχει μια απεραντοσύνη, έτσι, και είναι σαν να ξεκινάει κανείς λίγο και προς το άγνωστο. Εάν βιαζόμαστε εδώ και τώρα να μοιράσουμε τα καθήκοντα, να φέρουμε το αποτέλεσμα, να βρούμε τους εξειδικευμένους ξυλουργούς να φτιάξουν το πλοίο, το ταξίδι αυτό μπορεί να μην ξεκινήσει ποτέ. Αν έχουμε την νοσταλγία προς το άγνωστο και αυτό που δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά μπορεί να συμβεί, τότε καλώς ήρθατε στον χώρο των οργανικών ηλεκτρονικών και των εφαρμογών τους σε έναν κλάδο παραδοσιακό, αλλά ταυτόχρονα και εξελισσόμενο και διαρκώς παρόντα, γιατί το ρούχο ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο, που είναι η κλωστοϊφαντουργία και η ένδυση. Σας ευχαριστώ. Λίγα λόγια από τους εκπροσώπους της Πρίσβα να μας πούνε πώς έχουν ξεκινήσει και αυτές τις δραστηριότητες από μια εταιρεία η οποία είναι συμβατικά στα ηλεκτρονικά, πώς μετακινείται, ποιες κινήσεις κάνει. Καταρχήν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Κουρίς Πάρης και η συνάδελφός μου Κωνσταντίνα Μερμικλή. Εδώ σήμερα έπρεπε να είναι ο προϊστάμενος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρίσμα, ο κύριος Κατσικάς Σεραφείμ, αλλά για λόγους ανηλμένων υποχρεώσεων βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για την εταιρεία. Αυτό που θα ήθελα να πω, να ξεκινήσω λίγα λόγια για την εταιρεία, να κάνουμε μια παρουσίαση. Ξεκίνησε το 1991 στην Αλεξανδρούπολη. Κεντρικός τομέας ήταν η πληροφορική. Στη συνέχεια όμως, επειδή είμαστε και ανήσυχα πνευματική στην Πρίσμα, το 1997 φτιάξαμε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης πλακετών, όχι μόνο βέβαια πλακετών, αλλά και ολόκληρο integration συσκευών. Μπορούμε να παράγουμε μια ολόκληρη συσκευή με σωματωμένες πλακέτες μέσα. Αλλά από το 2004 και μετά, 10 χρόνια τώρα, καταλάβαμε ότι πρέπει να δώσουμε πολύ βάση στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Και αυτό ομολογούμε το σήμερα ότι μας κρατάει ζωντανού σε μια περίοδο κρίσης, γιατί τα προϊόντα που έχει βγάλει το έρευνας και ανάπτυξης μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια, να βρεθούμε προς το εξωτερικό και να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Αν κάποιος έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας ή έχει κάποια επαφή μαζί μας, ξέρει ότι το σλόγγαν μας είναι «Η καινοτομία είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην βρεθούμε κι εμείς να δούμε από κοντά αυτά τα οργανικά υλικά. Είναι ένας καινούριος τομέας σχετικά, μας ενδιαφέρει. Για τον λόγο αυτό, συμμετέχουμε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, το Nanorganic και το Ifatronic. Το πρώτο είναι για την σχεδίαση ηλεκτρονικών διατάξεων, EFCAM των ηλεκτρονικών διατάξεων. Αλλά βέβαια ο στόχος αυτού του προγράμματος κιόλας είναι να έχει άμεση εφαρμογή στην βιομηχανία και βέβαια χαμηλό κόστος. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε, είναι το Ifatronic είναι το δεύτερο, το οποίο θέλουμε να κατασκευάσουμε εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, όπως μίλησαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές,
είτε σε τέντες, είτε σε δισταρούχα, είτε σε, όπως είδαμε, σε σκηνές κτλ., ώστε να μπορέσουμε να δούμε, να δώσουμε κάποιες λύσεις στο μεγάλο θέμα της ενέργειας. Παρέλειψα να πω ότι η εταιρεία μας, όπως είπε και ο κύριος Λογοθετήδης, με τα συμβατικά ηλεκτρονικά, κέρδισε το 2009, μετά από πολύ κόπο και δουλειά από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το Χρυσό Βραβείο Βιομηχανίας στο ΣΕΝ, για το πείραμα CMS. Είχαμε 99,9% επιτυχία στις πλακέτες. Και για αυτό το λόγο μας τίμησαν. Εκείνο το καιρό είχε και γίνει και θέμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τιμή μας. Και όπως προείπα, μας ενδιαφέρει, είμαστε ανήσυχα πνεύματα και θέλουμε να στραφούμε στα πλεονεκτήματα όλα προς τα οργανικά υλικά για να μπορέσουμε να εξελίσσουμε τα ήδη υπάρχουν προϊόντα μας. Αυτά εν ολίγης. Ευχαριστώ, κύριε Κουρή. Να είστε καλά. Έχουμε ένα χρόνο περίπου 15 λεπτών για ερωτήσεις, σχόλια και θέματα που θα μπορούσαν να έχουν προκύψει. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρία. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα, σε εμάς τους νέους επιχειρηματίες, μέσα σε αυτές τις αίθουσες, να δημιουργήσουμε τις νέες ιδέες μας. Εκπροσωπώ το χώρο της μόδας και η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι είμαι και ένα κράμα μιας άλλης, ενός άλλου χώρου, διότι είμαι και απόφυτος ταυτόχρονα του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το Τμήμα Χημείας. Επομένως, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη και με όρους που εγώ έχω αφήσει πίσω μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει μέσα στο 2013, τον Ιανουάριο, μια νέα σχολή μόδας και έψαχνα εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα καινοτόμο προϊόν. Το προϊόν για το σχεδιαστή μόδας είναι πάντα το ρούχο. Συνειδητά δεν συμμετείχα στα Fashion Week, διότι ήθελα να προσφέρω κάτι ιδιαίτερο, καινούριο, που να έχει και όφελος για τον πελάτη μου. Και διαβάζοντας και ψάχνοντας πάρα πολύ στο ίντερνετ και στην Google, άκουσα την ομιλία του TEDx για τα Smart Materials και ταυτόχρονα την ίδια εβδομάδα είδα και την ανακοίνωση από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας για τη δική σας ομιλία. Περίμενα με λαχτάρα να δω αυτό το σακάκι με τα οργανικά ηλεκτρονικά που είχε και το τηλέφωνο, μάλιστα, που φόρτιζε το σακάκι. Επομένως, η ερώτησή μου είναι από εδώ και στο εξής. Εγώ, ως νέος επιχειρηματίας που θέλω να λανσάρω ένα καινοτόμο προϊόν στην αγορά, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την κλωστοϊφαντουργία και τα νήματα αυτά, με ποιον τρόπο? Δηλαδή, πρακτικά, αν είσαστε σε θέση να μου απαντήσετε, παράγετε εσείς το ύφασμα με το οργανικά ηλεκτρονικά και εγώ απλά ως πατρονίστ κόβω το πατρόν και σχηματίζω το ένδυμα, ή τα ενσωματώνουμε εκ των υστέρων πάνω στο πατρόν? Και ποιο είναι το κόστος για μένα, διότι εγώ είχα τη δυνατότητα τώρα να ψωνίζω υφάσματα από το μισό ευρώ μέχρι τα 500 ευρώ το τετραγωνικό. Ποιο είναι το κόστος για να ενσωματώσω αυτή τη τεχνολογία σε ένα νέο προϊόν? Ευχαριστώ. Τώρα και ο κύριος Καλατζής θα μπορούσε να πει μερικά πράγματα ή είπε τα τρία βήματα πώς μπορούν να σηματοθούν αυτές οι ηλεκτρονικές διατάξεις με τα απλά συστήματα, μέχρι τα υβριδικά συστήματα και θα μπορούσε να πει μερικά πράγματα. Θα μπορούσα όμως να απαντήσω εγώ συνέχεια. Κύριε Καλατζή. Ναι. Μια και ξεκίνησαν από τις ίνες και μετά. Ναι. Πώς θα... Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας προτείνω ένα έτοιμο ύφασμα το οποίο θα πάτε να το χρησιμοποιήσετε, όπως πάτε, ας πούμε, σε μια έκθεση στην Πρεμιέ Βιζιόν, παραδείγματος χάρη, και θα βρείτε εκεί επιλογές, έτσι. Αυτά αναπτύσσονται και είναι σε δειγματικές ποσότητες διαθέσιμα. Βεβαίως, προϋποθέτουν μία βιομηχανία παραγωγής υφάσματος πίσω, η οποία θα συνεργάζεται με μία βιομηχανία παραγωγής αγώγημων υνών που να διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και να παντρεύονται στο ύφασμα, έτσι. Εμπορικό προϊόν αυτή τη στιγμή, για να σας πω, να το εντάξετε στη συλλογή σας, δεν μπορώ να σας προτείνω. Αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο να το διερευνήσουμε περαιτέρω
στην κατεύθυνση στην οποία εσάς σας ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν ξέρω αν απαντάω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι... Νομίζω ότι με καλύψετε, γιατί ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στη διαδικασία παραγωγής μαζικής, έχει αξία να δείξουμε τουλάχιστον ένα καινοτόμο προϊόν. Στην Avantec πηγαίνετε? Στην? Avantec. Όχι. Ναι, είναι μια έκθεση στον χώρο της κλειστοϊφαντουργίας, η οποία προβάλλει τα νέα τεχνολογικά προϊόντα. Δεν είναι τόσο μόδα. Όχι, δεν την γνωρίζω. Υπάρχουν δύο εκθέσεις, είναι η Tech Textile και η Avantec. Mm-hmm. Η Tech Textile έχει τα technical textiles, τα οποία ο πελάτης εκεί είναι η βιομηχανία, mm-hmm. ο βιομηχανικός χρήστης mm-hmm. των κλειστοϊφαντουργικών προϊόντων. Και υπάρχει και η Avantec, η οποία γίνεται κάθε δύο χρόνια mm-hmm. στη Φραγκφούρτη. Εκεί μπορεί να βλέπετε ό,τι είναι διαθέσιμο, είτε έτοιμο, είτε πολύ κοντά στο να είναι έτοιμο για εμπορική αξιοποίηση. Όχι, δεν είχα πάει, διότι δεν με είχε απασχολήσει και ως τώρα ως ζήτημα. Την Premier Vision, εντάξει, την επισκεπτόμαστε τακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ενσωμάτωση είναι στα αρχικά της στάδια και μου φαίνεται ότι θα ήταν καλό να παρακολουθείτε τις κινήσεις και τις δράσεις της ΕΤΚΕΗ, Μιρτέκ τώρα, της ΟΕΤ που είδαμε προηγουμένως και επίσης, γιατί είναι στα πολύ αρχικά στάδια, τα ανόργανα αρχίσαν να ενσωματώνονται, αλλά τα οργανικά που θα φέρουν το μεγαλύτερο πλούτο τώρα ξεκινάνε. Το καλοκαίρι υπάρχουν κάποιες αφήσεις έξω. Γύρω στις 10 Ιουλίου γίνεται ένα συνέδριο για τα EFCAM, τα οργανικά ελευθερικά, όπου υπάρχει ένα workshop πάνω στα Smart Textiles στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται θα είναι πολύτιμα, θα βρείτε πολύτιμες πληροφορίες ακριβώς για την ενσωμάτωση. Ναι, νομίζω με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά τα οργανικά, πόσο εύκολο είναι να ενσωματωθούν στον χώρο της υγείας και αν έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από εταιρείες του χώρου σχετικά με τα οργανικά, κάποια συνεργασία, οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Στο χώρο της υγείας, τα οργανικά ξεκινάνε με τους βιοαισθητήρες και μπαίνουν στην βιοηλεκτρονική. Η κυρία Καραγκιουζάκη είναι εδώ, θα μπορούσε να σας πει. Γιατρός που από την εταιρεία την ΟΕΤ μπορεί να πει μερικά παραπάνω πράγματα. Γενικά, τα οργανικά ηλεκτρονικά προσφέρουν πάρα πολύ σημαντική τεχνολογία όσον αφορά την διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών. Δηλαδή, στην ΟΕΤ μπορούμε να δημιουργήσουμε βιοαισθητήρες για διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ναι. Είμαι και υπεύθυνη της ομάδας νανοιατρικής του Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας και υπάρχω έχει ένα πρόγραμμα νανοιατρικής για την βελτιστοποίηση των stents. Άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Ευχαριστούμε και τους...